Μου. Τι γίνεται, τι μου κάνεις. Καλά, μπαίνω με το αριστερό. Με το αριστερό, έτσι. Καλά, είστε. Καλά, μια χαρά. Τι κάνετε, να χαιρετήσω για όλους. Δημήτρη, καλά. Είναι ξεχωριστή χαρά και ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψη του Παναγιώτη του Μπεγλίτη με την ιδιότητα τη θεσμική του, ενός δηλαδή κεντρικού κυβερνητικού στελέχους, σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί είχαμε την ευκαιρία στα πλαίσια της θεσμικής μας συνάντησης να ενημερώσουμε πλήρως τον Υπουργό για τα ζητήματα που απασχολούν και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, για την πορεία της μεγάλης θεσμικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα για αυτά που προγραμματίζουμε, όχι μόνο για τον νομό Κορινθίας, αλλά και για αυτά που ως σχέδιο, ως προγραμματικές κατευθύνσεις, έχει εξαγγείλει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πέτρος Στατούλης και η Περιφερειακή Ηγεσία. Όπως γνωρίζετε, στην Πελοπόννησο υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, πολύ συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό θα έλεγα, το οποίο για να υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της συλλογικής εθνικής προσπάθειας, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται τις μεγαλύτερες δυνατές συμμαχίες. Και ξεχωριστή θέση σε αυτές τις συμμαχίες είναι η συμμαχία με την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, είτε διεκδικητικά, είτε συναγωνιστικά, να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα περισσότερα που μπορούμε στους καλύτερους δυνατούς χρόνους και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί υπάρχει μία συναντήληψη με τον Υπουργό στο σχέδιο αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ειδική αναφορά στην εξειδίκευσή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, και υπάρχει η πρόθεσή του έμπραχτη, που έχει αποδειχτεί και μέχρι σήμερα, να στηρίξει στην υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τους πολίτες, στην κρίσιμη αυτή οικονομική και κοινωνική κατάσταση που διέρχεται η χώρα. Οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στον Υπουργό για αυτά που μέχρι σήμερα έχει συμβάλει και ταυτόχρονα για το γεγονός ότι σήμερα εξεδήλωσε την πλήρη διάθεσή του, την αμέριστη συμπαράστασή του, στην στήριξη της υλοποίησης του σχεδίου που έχει εκπονηθεί από την Περιφερειακή Ηγεσία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον νομό Κορινθίας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επικεφαλής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αντιπεριφερειάρχη, αγαπητό φίλο Γιώργο Δέδε, και βεβαίως τον Περιφερειακό Σύμβουλο και Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, τον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Πετρόπουλο, για την συνάντηση αυτή που είχαμε, για την υποδοχή τους ασφαλώς, θερμή και φιλική όπως πάντα, και κυρίως για την ποιότητα της συζήτησής μας και των θεμάτων που θίξαμε κατά τη συνάντηση αυτή. Βεβαίως ήταν μακρά αυτή η συνάντηση, και ενδεχομένως να σας ταλαιπωρήσαμε λίγο περιμένοντας, είναι όμως ένα ακόμα δείγμα και των μεγάλων στόχων και της μεγάλης φιλοδοξίας που υπάρχει και εκφράστηκε σήμερα από τον Γιώργο Δέδε για τον νομό μας, για την Κορινθία, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη περιφέρειας Πελοποννήσου. Είχα την ευκαιρία να ακούσω από τον Γιώργο Δέδε τον σχεδιασμό για την Κορινθία, να δούμε ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που υλοποίηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, ποιοι είναι οι στόχοι μας, και μπόρεσα πραγματικά να επιβεβαιώσω ότι γίνεται ένα σημαντικό έργο. Πολλά από τα θέματα έχουν μπει στην τελική ευθεία επίλυσης, για άλλα δε θα είμαστε έτοιμοι πάρα πολύ σύντομα και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε μια σειρά τέτοιων έργων. Είμαι εδώ υπό τη διπλή μου ιδιότητα και ως κυβερνητικός στέλεχος, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργός, αλλά και ως βουλευτής Κορινθίας, για να επιβεβαιώσω την απόλυτη και αμέριστη στήριξη, αλληλεγγύη, συμπαράσταση και συμπαράταξη στον Γιώργο Δέδε, στους περιφερειακούς μας συμβούλους, στην κοινή προσπάθεια που καταβάλουμε και καταβάλουν πρωτίστως λόγω του θεσμικού τους ρόλου για να αναδείξουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ένα μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα, αλλά στο πλαίσιο αυτό να αναδείξουμε και την Κορινθία με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε ένα μοντέλο ανάπτυξης. Παρά την κρισιμότητα των περιστάσεων, παρά την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, πιστεύουμε
ότι έχοντας ως προσανατολισμό μας το θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησε η μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, μπορούμε να προχωρήσουμε. Πολλές φορές και χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. Γιατί υπάρχει το όραμα, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει η εμπειρία πολιτική και τεχνοκρατική στο επίπεδο της αντιπεριφέρειας και βεβαίως στο επίπεδο του εκφραστή της αντιπεριφέρειας, όπως είναι ο Γιώργος Οδέδες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συζητήσαμε όλα τα θέματα και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε και σε επιμέρους ζητήματα. Εγώ θέλω να πω ότι η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πήρε μια ιστορική απόφαση να προχωρήσει, παρά την δύσκολη συγκυρία, σε μια θεσμική επανάσταση, στην αποκέντρωση με έργα και πράξεις και όχι μόνο στα λόγια, για να δημιουργήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νέας θεσμικής αρχιτεκτονικής, στόχος μας είναι να βαθαίνουμε την αποκέντρωση και όχι να συμβάλλουμε στην υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ο Καλλικράτης ευνοεί την αποσυγκέντρωση, ευνοεί την αποκέντρωση, ευνοεί τους πολίτες μέσα από τις πολιτικές και μέσα από αρμοδιότητες, οι οποίες πρέπει να ασκούνται προς όφελός του, για την εξυπηρέτησή του, για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Άρα δεν κάναμε τον Καλλικράτη για να δημιουργήσουμε ένα νέο φαραωνικό συγκεντρωτικό σύστημα, αλλά για να δημιουργήσουμε ένα βαθιά δημοκρατικό αποκεντρωμένο σύστημα. Και αυτό το εννοούμε και το εννοούμε και πολιτικά και θα το υπερασπιζόμαστε ως κυβέρνηση και την επόμενη περίοδο. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τη δουλειά που γίνεται. Θέλω να εκφράσω την ετοιμότητά μου και ασφαλώς την πολιτική διαθεσιμότητά μου για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας, αυτή είναι η λαϊκή εντολή και προς εμένα ως βουλευτή και ως υπουργό και βεβαίως και στον Γιώργο Δέδε. Αυτή είναι η εντολή, αυτή είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση να βοηθήσουμε τον τόπο μας πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές, να ανοίξουμε καινούριους δρόμους, να ανοίξουμε καινούριο βηματισμό στην ανάπτυξη του τόπου μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Εγώ είμαι όχι απλά αισιόδοξος, είμαι βέβαιος ότι οι δυνατότητες υπάρχουν, οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να ανοίξουμε μια καινούρια σελίδα για την Κορινθία στο πλαίσιο της Πελοποννήσου τον 21ο αιώνα.